Πανελλήνιο Σάλο προκάλεσε η στάση των γονέων να μην στείλουν τα παιδιά τους στο Δημοτικό Σχολείο Σκουτάρεως. 25 μαθητές από τους 130 που φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο Σκουτάρεως κάθισαν σήμερα Παρασκευή στα Θρανία. Οι υπόλοιποι απήχαν από το σχολείο ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη φίτηση 10 προσφυγόπουλων στο σχολείο τους. Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις εδώ στο Σκούταρι από τους γονείς. Όπως θα είδατε, δεν έχουν έρθει όλα τα παιδιά, τα δικά μας, τα Ελληνόπουλα. Από τα 130 έχουν έρθει περίπου 20-25. Εγώ τις θεωρώ είναι υπερβολικές, δεν έχουν κάποια βάση. Και όλα αυτά τα επιχειρήματα που λένε δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Τα παιδιά δηλαδή, κανονικά αυτό που πρέπει να κάνει η ελληνική πολιτεία, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, το κάνει, να δώσει δηλαδή στοιχειώδη γνώση στα παιδιά τα οποία βρίσκονται για κάποιο λόγο στη χώρα μας. Η μοναδική έτσι παραφωνία ήταν αυτό που έγινε στο Δημοτικό Σχολείο του Σκουτάρεως, όπου οι γονείς επέλεξαν, μια μεγάλη μερίδα γονέων, επέλεξαν να μην στείλουν τα παιδιά τους, υιοθετώντας αυτόν τον τρόπο αντίδρασης στη φίτηση των παιδιών της τρίτης και τετάρτης τάξης, αυτά τα 10 παιδάκια του μορφηγικού καταβλισμού που ήρθαν και από ό,τι είδατε οι υπόλοιποι μαθητές τα καλοδέχτηκαν και αυτή τη στιγμή είναι μέσα στο σχολείο ξεκινώντας τη φίτησή τους για τη σχολική χρονιά. Σήμερα ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων επιχειρεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις με ένα δελτίο τύπου που από δημοσιογραφική υποχρέωση μεταδίνουμε. Διαβάζουμε λοιπόν στο δελτίο τύπου. Με έκπληξη διαβάσαμε όλες αυτές τις μέρες αυτά που γράφτηκαν για το Δημοτικό Σχολείο Σκουτάρεως. Προφανώς από άτομα που δεν είχαν διαβάσει καν τα εξώδικά μας και τα οποία αναφερόταν σε συγκεκριμένα σημεία που είχαν να κάνουν και με την ύποπτη δράση των μη κυβερνητικών οργανώσεων στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Είδαμε αποκομμένα αποσπάσματα να κοσμούν δηλώσεις επισήμων, οι οποίοι άλλα έλεγαν μπροστά στις κάμερες και άλλα έλεγαν σε εμάς τις κατηδίαν επαφές μας με αυτούς. Κατόπιν μας κατηγόρησαν για αποχή. Φυσικά ξεχνούν ότι όλο το σχολείο με τη συμμετοχή των παιδιών μας είχε ετοιμάσει μια γιορτή υποδοχής για τους νέους μαθητές. Δυστυχώς όμως το πρωί της 19ης Οκτωβρίου του 2018 αντικρίσαμε έξω από το σχολείο ένα πλήθος από κάμερες που τραβούσαν πλάνα, περιπολικά, άντρες της ασφάλειας, τοπικούς κομματικούς παράγοντες συγκεκριμένου χώρου και πλήθος αγνώστων σε εμάς ατόμων που επέβαιναν σε αυτοκίνητα με πινακίδες από άλλους νομούς, τα οποία άτομα εισήλθαν όλα στον χώρο του σχολείου. Προφανώς όλοι αυτοί θεωρούσαν φυσιολογικό να αντικρίσουν τα παιδιά μας ξαφνικά μια τέτοια εικόνα αναστάτωσης. Είτε αυτά ήταν τα προσφυγόπουλα, είτε τα δικά μας παιδιά. Άρα και στις ενέργειες αυτές δεν υπήρχε τίποτα παράνομο. Οι μόνοι παράνομοι ήμασταν εμείς και μας προειδοποίησαν ότι θα επέμβει εισαγγελέας. Άτομα που δεν απασχολήσαμε ποτέ τη δικαιοσύνη, βρεθήκαμε ξαφνικά εν δυνάμει κατηγορούμενοι. Τη Δευτέρα ελπίζουμε τα μαθήματα να γίνουν κανονικά και να λείψουν οι φιέστες και οι τρίτοι παρατρεχάμενοι που παρισέβρισαν στον χώρο του σχολείου. Διότι αυτό επιτάσσει ο στοιχειώδης σεβασμός στον ευαίσθητο ψυχισμό των παιδιών. Αυτό που συνέβη την Παρασκευή δεν ήταν αποχή δική μας, αλλά κατάληψη του σχολείου από τρίτους και ελπίζουμε να μην ξανασυμβεί.